Από παράταση σε παράταση οδηγείται η ολοκλήρωση του κόμβου Μουρνιών στα Χανιά. Ένα έργο που άρχισε να σχεδιάζεται πριν από περίπου 30 χρόνια και σήμερα παραμένει ημιτελές με αμφίβολη την πορεία του, παρά τις διαβεβαιώσεις, καθώς καμία μέχρι σήμερα δεν έχει τηρηθεί. Να πούμε τι, ότι μας έχουν παπέρα να είμαι 2 χρόνια, να μην και μας ταλαιπωρούν. Απέναντι μένω. Και πρέπει να κάνω τον κύκλο και τον κύκλο να πάω στα Χανιά για να έρθω εδώ να είμαι. Ντροπή λίγο. Έσχος ήταν και του Σημαντηράκη και του Αρναουτάκη. Δεν είναι ανάγκη να ντρεπόμαστε όλους. Το έργο που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ υλοποιείται από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρήτης, στελέχη του οποίου τόνιζαν το περασμένο καλοκαίρι ότι πρέπει πάση θυσία να ολοκληρωθεί ως το τέλος του 2023, γιατί υπήρχε κίνδυνος διακοπής της χρηματοδότησης. Δεν μας έχουν πει μέχρι πότε. Είναι άγνωστο. Εγώ τους παίρνω τηλέφωνο, δεν το σηκώνουν, δεν απαντούν και δεν μου λένε ούτε ημερομηνία, αλλά και να μας πούνε ημερομηνία, παιδιά. Αμφιβάλλω αν θα ισχύει. Έχετε καταστραφεί εσείς που έχετε επιχειρήσει εδώ, έτσι. Έχει καταστραφεί διότι δεν περνάει κανένα αυτοκίνητο απ' έξω. Έτσι. Τα έξοδα τρέχουν κανονικά. Τους παίρνω τηλέφωνο να δω τι θα κάνουν, τι έχουν σκοπό να κάνουν και δεν μου απαντάνε καν. Το τμήμα του δρόμου από τη συμβολή της Λεωφόρου Μουρνιών με την αναγνώση του Γογονή μέχρι τη συμβολή της με τη Συμβρακάκηδον παραμένει κλειστό από τις 11 Σεπτεμβρίου με τους επιχειρηματίες της περιοχής να καταστρέφονται μέρα με τη μέρα. Έπρεπε να παραδοθεί Νοέμβριο του 2021 το έργο. Του 2021 και έχουμε Γενάρη του 2024. Και έχουμε, αν δείτε κι εσείς, χώματα απ' έξω. Δεν έχουμε καν άσφαλτο. Όχι δρόμο, δεν έχουμε καν άσφαλτο. Σύμφωνα με τη σύμβαση, η τελική ημερομηνία παράδοσης ήταν η 31η Δεκεμβρίου του 2023. Έστω και μία ημέρα καθυστέρησης θα έφερνε τον Οργανισμό Ανάπτυξης Δυτικής Κρήτης αντιμέτωπο με κυρώσεις. Τον περασμένο Ιούλιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΑΚ, Άρης Παπαδογιάννης, δήλωνε πως η παράδοση θα γινόταν πριν από την καταληκτική ημερομηνία. Αλλά αυτό που θέτουμε σε στόχο είναι να ολοκληρωθεί το έργο, παρόλο που η σύμβαση προβλέπει τέλος του έτους, τους επόμενους 3-4 μήνες. Σε αυτό βεβαίως, επαναλαμβάνω, χρειάζεται η συνέργεια και η συνεργασία όλων των φορέων. Οι κυκλοφοριακές αλλαγές, ωστόσο, για τις οποίες δόθηκε παράταση 2 ακόμη μηνών, αφορούν μέχρι και τη σύνδεση του δρόμου με τον βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, ανατρέποντας πλήρως την κίνηση των οχημάτων από και προς την πόλη, αλλά και προς το νοσοκομείο Χανίων. Και μιλάμε για ένα δρόμο που σε πάει στο νοσοκομείο, παιδιά. Ένα κεντρικό δρόμο, γιατί δεν είμαστε ούτε Αθήνα ούτε Ηράκλειο. Είμαστε Χανιά. Έχουμε ένα δρόμο που μας φέρνει από το νοσοκομείο. Έναν. Και τον έχουν κλείσει 4 μήνες τώρα. Μας έχουν αποκλείσει από την υπόλοιπη κοινωνία, από τον υπόλοιπο κόσμο και εμάς εδώ πέρα που έχουμε τα καταστήματα, έτσι, και τα υπόλοιπα Χανιά που δεν έχουν, δηλαδή από τον κεντρικό δρόμο, από τον κόμβο, τον Μουρνιών, από την Εθνική, να κατέβει ένας, να έρθει, να μπει στα Χανιά, δεν έχει άλλο δρόμο. Είναι αυτός ο δρόμος. Τον έχουν κλείσει. Η καθυστέρηση είναι μεγάλη. Ελπίζω με τους επόμενους 2-3 μήνες να γίνει δουλειά. Πόσα χρόνια θυμάστε εσείς εδώ αυτήν την κατάσταση? Εντάξει, εγώ έρχομαι εδώ μια πενταετία, εξαετία, πάντα έτσι. Κατά καιρούς οι καθυστερήσεις έχουν αποδοθεί σε προβλήματα τεχνικής και οικονομικής φύσης της κατασκευάστριας εταιρείας που βάζουν φρένο στην τήρηση του χρονοδιαγράμματος. Η εργολαβία δεν δουλεύει όπως πρέπει να είναι. Αντί να δουλεύουν, ας πούμε, 10 μηχανήματα, δουλεύει ένα. Αυτά. Την πληρώνει ο κόσμος, η οδηγή. Ποιος την πληρώνει? Θέλω να δεις. Εγώ το θυμάμαι χαμός, σου λέω χαμός. Άσε την ταλαιπωρία που γίνεται στην πόλη μέσα και όλα αυτά. Όταν το έργο για να βγει πρέπει να το δουλέψεις. Πρώτα θα μάθει το κράτος να μην κάνει, πώς τη λένε, μειοδοτικό διαγωνισμό και ύστερα να τους βάλει να μέσα στο χαράτσι. Να βάλει πρόστιμα. Εδώ εξωτερικό να πούμε και πάνε ανθρώποι ένα έργο να με και κλείνει το δρόμο το Σαββάτο και τη Δευτέρα τον παραδίνουν. Με οχετούς, με αυτά, με κανάλια, αυτά τα έσχυνα μόνο στην Ελλάδα γίνουν. Το αρχικό χρονοδιάγραμμα του έργου προέβλεπε την παράδοσή του τον Ιούνιο του 2017. Εν συνεχεία δόθηκε παράταση για το 2019, αργότερα για το 2021 και σήμερα εν έτη 2024 παραμένει ημιτελές με τα συνεργεία να εργάζονται με ρυθμούς χελώνας.